Λίμπερο 107,4. Το σχόλιο του διευθυντή του SDNA Βασίλη Παπαθεοδόρου στην εκπομπή Control. Καλησπέρα σας κύριε Παπαθεοδόρου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ναι, είναι μία από τις ωραίες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτές νομίζω που θα μείνουν στα highlight γενικώς τα επόμενα χρόνια. Θα παίζουν σε λούπα. Θα έχουμε να θυμόμαστε τέλος πάντων κάποια πράγματα από τη σημερινή συνέντευξη τύπου που προϊονιζόταν έτσι μια συνέντευξη τύπου που θα μάθουμε πράγματα για τον νέο Ολυμπιακό. Υπήρξαν κάποια νέα δεδομένα που τέθηκαν στο τραπέζι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ οι cult στιγμές που προσέφερε η συνέντευξη τύπου ήταν, ξεκίνησαν από την ερώτηση, θα έλεγα. Όλη την έβαλα. Κατέληξαν στην απάντηση. Έβαλα την ερωτησάρα. Εντάξει. Γι' αυτό αργήσαμε λίγο. Μα το έβλεπα live. Το είχαμε στο γραφείο μου ανοιχτό στην τηλεόραση και ακούω την ερώτηση. Και λέω, τι γίνεται ρε φίλε, τι ερώτηση είναι αυτή? Και περιμένω την απάντηση. Δεν περίμενα όμως αυτή την απάντηση. Δηλαδή, ότι θα φτιάξουμε ομάδα να κερδίσουμε δύο διαιτητές και το παρασκήνιο. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερη η ερώτηση ή η απάντηση. Έλατε, έχεις δίκιο. Και εγώ αυτό σκέφτομαι συνέχεια. Δηλαδή, σκέφτομαι αρχικά ότι η ερώτηση ξεπέρασε κάθε πύχη προσδοκιών. Αν έχετε ενδιαφέρον να πω, αν θυμάται κάποιος την περιβόητη συνέντευξη τύπου του Γιοβάνοβιτς που είχε γίνει Τούρκος μετά νομίζω το παιχνίδι της κανονικής περίοδου, αν θυμάστε είχε γίνει μια σχετική ερώτηση στο Γιοβάνοβιτς και ήταν από τις λίγες φορές που είχε κραγίσει τη συνέντευξη τύπου. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Α, ναι! Ναι! Α, αυτό ναι. Δεν το είχα. Δεν το είχα αυτό. Δεν το ήξερα. Άρα πάμε ολοταχώς, να ξέρεις, για βραβείο της χρονιάς. Φίλε, απίστευτο. Γιατί είναι back to back. Back to back. Μετά από την ερώτηση, τοποθέτηση, όπου βλέπω το Μαρινάκι να προσπαθεί να συγκρατηθεί όταν ακούει ότι έχετε στην κατοχή τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Εντάξει. Θεωρώ ότι εκεί κάπου έπρεπε, μπορούσε και να σταματήσει δηλαδή η ερώτηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι, ας το πούμε, αντάξια του χώρου του οποίου βρίσκεται. Δηλαδή, κατ' εμέ, αν σταματήσουμε να κάνουμε πλάκα τώρα μεταξύ μας για αυτά που λέμε, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι πρέπουσες για το σωματείο που εκπροσωπούν. Γιατί πιστεύω ότι δεν θα τολμούσε ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, να κάνει τέτοια τοποθέτηση. Δηλαδή, θα τον έβγαζαν έξω οι συνάδελφοί του. Εάν τυχόν έλεγε σε συνέντευξη τύπου ότι έχετε στα χέρια τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. και το είπε σοβαρά. Πολύ ζήλεψαν. Πολύ ζήλεψαν από εδώ για την ερώτηση. Θα ήθελα να είναι εδώ μπροστά σε κάποιον δικό μας να κάνουν την ίδια ερώτηση. Με το ίδιο στυλ μάλλον. Όπως λέτε εσείς στην πόλη, νομίζω τα σούτια θα έπεφταν βροχή μετά από τέτοια ερώτηση. Και κυρίως θα μας τα έριναν οι ακροατές και οι τηλεθεατές, οι φίλαθλοι, όλοι τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα πέρα από τη... Και δεν μπορούσα, έσκασα από την αρχή της εκπομπής, γιατί αυτό έγινε πριν μία ώρα και ένα 20, μία μισή ώρα πριν. Και δεν μπορούσα από την αρχή να τη βάλω, γιατί είχα τρελαθεί. Δεν μπορούσα στο live να το πάω πίσω στη διάρκεια. Και τελείωσε πριν από ένα τέταρτο η συνέντευξη. Ναι, και έτσι με έφαγε και εμένα ο Μαρινάκης. Σε έφαγε 7-8 λεπτά σίγουρα, αλλά άξιζε τον κόπο, Βασίλη μου. Και ειδικά την κατάληξη ήθελα να την ακούσεις. Ομολογώ. Εντάξει. Και ξέρεις τι έκανα, και ξέρεις εγώ αλήτης τι έκανα. Τώρα μόλις κλείσουμε, μετά στο καπάκι θα βάλω ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που το ανεβάζατε εσείς στο SDNA, αλλά δεν ξέρω, νομίζω στο Open το κάνανε πριν από μερικά χρόνια. Το πριν και το μετά του συγχωρεμένου του Σάββα Θεοδωρίδη για τις διαιτησίες. Το έχω έτοιμο και αυτό, 3,5 λεπτά είναι. Αυτό που έλεγε, μα κάνει πράξη ο Μαρινάκης όντως την τότε δήλωση
του Σάβα Θεοδωρίδη που είχε πει να φτιάξουν ομάδα να κερδάνε και τη διαιτησία. Ακριβώς. Αυτή είναι όμως η δήλωση ακριβώς. Δηλαδή ηχητικά δεν την έχω βρει. Έχω βρει όμως ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο του Σάβα Θεοδωρίδη πριν ότι εντάξει δεν με τους διαιτητές ασχολούνται οι υπόλοιποι και μετά τα ξεφωνητά στη διαιτησία. Θα το βάλω μόλις κλείσουμε. Ναι. Κοίταξε. Γιώργο, η συνέντευξη που καταρχήν μας δείχνει ότι ενώ βρισκόμαστε 55 ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, ότι ξεκίνησαν τα όργανα. Νομίζω ότι άρχισαν τα όργανα και μπορούμε να φανταστούμε τι θα γίνει από τις 20 Αυγούστου και μετά. Άρα μείνετε συντονισμένοι παιδιά, πηγαίνετε κάτω τις βουτιές σας όλοι και επιστρέψτε την κατάλληλη στιγμή για να τα συζητάμε εδώ καθημερινά, κάθε Σαββατοκύριακο, να έχουμε πράγματα να, ναι, να κουβεντιάζουμε. Yeah. Λοιπόν, αφενός αυτό, αφετέρου, για να πάμε λίγο και στα σοβαρά θέματα τα οποία έθιξε ο Μαρινάκης. Θέλω να μας βοηθήσεις και σε κάτι που έχουμε απορία στο Λίπερο εδώ και μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της Λίγκας. Ναι. Πες αυτό που θέλεις και μετά θα σε κάνουν ερώτηση, γιατί θέλουμε, ναι, θέλουμε να μας βοηθήσεις. Δεν έχουμε την απάντηση εμείς. Ωραία. Λοιπόν, λέει ότι το πρωτάθλημα λοιπόν θα το έπαιρνε άνετα ο Ολυμπιακός. Αναρωτιέμαι. Αν ήταν 50-50. Γιατί ο Μαρινάκης. Ναι, ναι. Γιατί ο Μαρινάκης άλλαξε 4 προπονητές. Γιατί ο Μαρινάκης έδωσε συμβόλαιο και αγωνίστηκαν με τη φανέλα του Ολυμπιακού πέρυσι 50 ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν έπαιξε με τους 20, 25, 30 που παίξαν όλες οι ομάδες. Και γιατί έφτιαξε, γιατί όπως είπε ο ίδιος, το ακριβότερο ρόστερ όλων των εποχών. 40 εκατομμύρια. Μπράβο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτή ακριβώς η ατάκα την οποία αναφέρεις τώρα είναι η μεγαλύτερη ομολογία αποτυχίας που έχουμε ακούσει από κάποιον πρόεδρο ομάδας. Δηλαδή είναι αδιανόητο ότι με αυτά τα λεφτά κατάφερε ο Ολυμπιακός να φτιάξει αυτή την ομάδα. Είναι ίσως η πιο παταγώδης αποτυχία που έχουμε ακούσει εδώ και πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Και το λέω γιατί, ξέρεις, όλοι μπορεί να σκεφτούμε ότι κάποιος πέρασε κάτω από τον πύχη, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν ήταν αυτός που περιμένει ο κόσμος του. Η ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια έφαγε λάσπη πολύ, όχι λάσπη συκοφαντική, λάσπη εννοώ ήταν λάσπη η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός επίσης, αναλογικά όμως αν το δούμε, δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη αποτυχία και είναι η ομολογία αποτυχίας. Δηλαδή ότι παρουσίασε με αυτή την ομάδα αυτό το θέαμα ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι είναι και προσωπική αποτυχία του Μαρινάκη. Είναι και μετά από όλα αυτά να έρχεσαι να λες ότι είναι και ότι είναι και ευθύνη της διαιτησίας, της ΕΠΟ, του Παρασκηνίου, ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε αυτό το πρωτάθλημα. Μα αν ρωτήσεις από τα 2 εκατομμύρια, ας πούμε, που υπολογίζουμε ότι μπορεί να είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού την Ελλάδα, και τα 2 εκατομμύρια, πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί ένας να σου πει ότι όντως αυτό ισχύει. Ούτε ο φίλος που έκανε την ερώτηση, πιστεύω. Δεν το έλεγε αυτό. Τι ερωτησάρα ήταν. Τι σεμινάριο. Σεμινάριο ερώτηση, ρε φίλε. Σεμινάριο. Μπράβο τον Παλικάρο. Ναι. Άρα μπορούν και οι υπόλοιποι. Νικολόσον. Βασίλη, ομόφωνα αποφασίστηκε, ανακοίνωση της Λίγκας διαβάζω, πριν από 4 ώρες, η οικονομική ενίσχυση ΠΑΕ μελών της Super League από έσοδα του συνεταιρισμού. Η ΠΑΕ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προεδρείου, η οποία έγινε αποδεκτή, παραχώρησαν την οικονομική ενίσχυσή τους στις υπόλοιπες ΠΑΕ μέλη της Super League. Έχεις μια απάντηση σε αυτό ή, ξέρω εγώ, μια ερμηνεία σε αυτό το πράγμα? Όχι. Δυστυχώς δεν, και εμείς δεν έχω. Και θέλω να σου απαντήσω, η αλήθεια είναι, γιατί όντως είναι δικαιολογημένη η απορία που δημιουργείται, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο να επανέλθω στην αυριανή εκπομπή να τα πούμε. Ναι, 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 γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αυτό που επίσης φαντάζομαι ότι έχετε ήδη συζητήσει είναι το θέμα Ίγκασον, το οποίο έχει έρθει στην επιφάνεια. Να πω την αλήθεια, με την πρόταση αυτή που φαίνεται πως είναι έτοιμη να καταθέσει η Midland, ναι, ξαφνιάζομαι ως προς το εξής. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει θέμα, έτσι. Δεν είναι ρεπορταζιακό, ναι, ναι, δεν είναι φιλολογία κτλ. Υπάρχει θέμα. Όχι.
Ναι, φυσικά και υπάρχει θέμα. Και υπάρχει θέμα γιατί και ο Ίγκασον πράγματι έχει κάποιες δεύτερες σκέψεις στο μυαλό του. Και αυτό είναι ένα σοβαρός λόγος προβληματισμού εντός των τυχών στον ΠΑΟΚ. Εμένα η ερώτησή μου είναι λίγο πιο γενική, αφορά προφανώς και αυτό το θέμα. Mm. Δηλαδή υπάρχει ομάδα στη Δανία που δεν κάνει πρωταθλήτρια, η οποία δίνει 3,4 ή 3 εκατομμύρια θέλει 4, όσα ναι, τέλος πάντων και αν καθίσει ναι, την πύλια, που δίνει 3,5 εκατομμύρια για να πάρει έναν 30χρονο προς 31 κεντρικό αμυντικό. Τόσο πολύ τον γουστάρουν, δηλαδή τον Ίγκασον. Και θα σου έλεγα ότι υπό άλλες συνθήκες, αν ναι, ο ΠΑΟΚ είχε προχωρήσει και είχε κάνει κάποια πράγματα mm-hmm, με τα γραφικά, θα το βλέπα κιόλας ότι θα μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η κατάληξη, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει κανέναν να πάει να πουλήσει τον Ίγκασον, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο ακραίο. Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει πρόταση, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει μία πρόταση. Άλλοι λένε 3, άλλοι 3,5, άλλοι 4 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ για τον Ίγκασον ναι, από τη Μίντιλαντ. Ο ΠΑΟΚ ναι, το συζητάει. Προφανώς. Ναι, όχι. Κοίταξε, δεν συζητάει την πρόταση. Δεν ζητάει δηλαδή ανεβείτε 0,5 εκατομμύριο για να σου το δώσουμε. Βασικά δεν θέλει να τον πουλήσει. Ναι. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε όλοι. Ο παίχτης. Ο παίχτης θα έλεγα ότι μάλλον είναι θετικά διακείμενος ως προς την πρόταση. Και γι' αυτό είπα ότι είναι ένας λόγος προβληματισμού. Βέβαια. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πριν από 2 χρόνια, να μην πάμε πάρα πολύ μακριά, δεν θα μπορούσε να τη συζητήσει ο Ίγκασον αυτή την πρόταση. Δηλαδή δεν του ήρθε και πρόταση που τότε θα το άκουγα και θα σου έλεγα είναι δεμένα τα χέρια του ΠΑΟΚ, τι να κάνει. Από τη Γαλατά Σαράι, ας πούμε. Δεν λέω την Τζέλσι, ούτε τη Μάντσεστερ Σίτι. Λέω μια ομάδα σε ένα πρωτάθλημα καλύτερο από το δικό μας, που θα μπορούσε να του δώσει και κάποια χρήματα, ας πούμε, παραπάνω. Αλλά τώρα η Μίντιλαντ, η Νόρτζελαντ και η... δεν ξέρω πια, ούτε καν η Κοπεχάγη δηλαδή. Που είναι μια ομάδα που έχει παρουσία. Ναι, ναι. Και ο παίχτης είναι θετικός. Τέλος πάντων, δεν πιέζει τον ΠΑΟΚ να τον δώσει, αλλά δεν το απέρριψε το θέμα. Ο Ίγκασον, λέω. Ναι. Τι να πω. Μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε. Όλοι πολλούνται και όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται, Βασίλη. Ναι, έτσι είναι. Όλα που ακριβώς αρκεί να έχεις κατάλληλες λύσεις. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παλεύει να κλείσει τα κενά που είχε πρόπερση. Πόσο μάλλον δηλαδή φαντάζομαι τώρα να δημιουργηθεί ένα νέο κενό. Σε μια θέση την οποία δεν έψαχνε αυτή τη στιγμή κάποιο βράχο. Και για να μην πάμε πάρα πολύ μακριά, να σου πω ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ψάχνουν από το τέλος του προηγούμενου πρωταθλήματος έναν έμπειρο κεντρικό αμυντικό με τα χαρακτηριστικά του Ίγκασον και δεν τον έχουν βρει ακόμα. Σήμερα που μιλάμε τελειώνει όπου να είναι ο Ιούνιος και δεν τον έχουν βρει. Άρα θέλω να πω, δεν είναι και τόσο απλό. Ναι, εμείς θα λέμε όλα ότι είναι ναι. Θα ήταν απλό αν υπήρχε ένα οργανωμένο τμήμα σκάουτινγκ σε όλες τις ομάδες ελληνικές κτλ. Αυτό που είναι λόγος γενικότερου προβληματισμού είναι εάν έρχονται οι ομάδες Δανίας που δεν έκαναν πρωταθλήτριες να μας πάρουν τους παίχτες τους 30χρονους με προτάσεις 3 και 3,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά. Είναι λόγος ανησυχίας για το μέλλον. Έτσι είναι. Αν δεν βρουν έσοδα οι ομάδες, γιατί πού βρήκε τώρα η Μίντιλαντ αυτά τα χρήματα για να τα δίνει για ένα κεντρικό αμυντικό που κακά τα ψέματα έχει ημερομηνία λήξεως. Έτσι είναι. Πολλά τα θέματα σήμερα. Πολύ πράγμα. Πολλά τα θέματα. Βέβαια. Πολλά τα θέματα και διαδοχικά. Εντάξει, επειδή προφανώς δεν προλάβουμε τώρα. Αύριο χρωστάω και την απάντηση για την ανακοίνωση. Ναι. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι 17 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση, άρα
θα ξέρουμε την κανονική περίοδο. Στη Βάρκιζα, παρακαλώ πολύ να τα λέτε καλά, κύριε Παπαθεοδόρου. Στη Βάρκιζα θα γίνει. Δεν θα γίνει σε κανένα κλουβί. Στη Βάρκιζα. Θα γίνει, ναι, η κλήρωση της Βάρκιζας. Επίσης, το ξεκίνημα της εκπομπής, να ξέρεις ότι αποθέωσα τον, για μία ακόμη φορά, και το άξιζε και με το παραπάνω, όπως είπα, 100-0, τον μεγάλο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα 3 story που έχει κάνει στο Instagram. Δεν ξέρω αν έχει κάνει περισσότερα από εκείνα. Αυτά που λέει για το φασισμό κτλ. Τον αποθέωσα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Τα χθεσινά, λες εσύ. Χθεσινά. Χθεσινά είναι, οκ. Okay. Γιατί κάνει και πολλά. Ναι, τα τρία που έκανε είναι φοβερό. Εγώ παίρνω αποστάσεις, γιατί γενικά δεν θέλω. Δεν θέλω να σχολιάζω, δεν θέλω, ξέρεις γιατί, γενικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία, όλοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουμε άποψη, αλλά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σχολιάζουμε στα social media τα πάντα. Δηλαδή εγώ μπορεί να ξέρω πυρηνική φυσική, την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, την πεντάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, ταυτόχρονα μιλάω για τις καθαρίστριες, για τα αεροπλάνα που πετάνε, για το υποβρύχιο, γιατί διαλύθηκε. Δεν γίνεται να τα ξέρω όλα. Δεν γίνεται. Εντάξει, δεν έχω και τον χρόνο να προλάβω να τα σχολιάσω όλα. Γιατί για να τα σχολιάσω, σημαίνει ότι πρέπει να ξέρω, να ξέρω σε βάθος ένα θέμα. Απορίες εξέφρασε. Και είμαι μαζί του 100% στις απορίες αυτές. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Καλώς. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαθεοδόρου. Να είστε καλά.